Σε μεγάλη φόρμα η επίσημη αντιπροσωπεία της Xiaomi στην Ελλάδα, η InfoQuest, φέρνει το ένα τηλέφωνο μετά το άλλο, απλά ακόμα δεν λέει να φέρει το ολοκένειο τηλέφωνο με τα 8 MP, όχι 8, 108 Μπίξ, πόσα είναι, φαντάζομαι θα έρθει. Τέλος πάντων, σήμερα έχω στα χέρια μου Redmi Note 8 Tough, μια διαφορετική έκδοση του Note 8 Pro, Υπάρχει Note 8, Note 8 Tough, Note 8 Pro, υπάρχουν διάφορες εκδόσεις του Note 8 από την ε, Xiaomi, ε, στη σειρά Redmi πάντα το sub-brand Xiaomi, γιατί άμα δεις εδώ πάνω δεν γράφει πουθενά Xiaomi, έχει το Mi εδώ, αλλά γράφει ε, Redmi, Redmi Note 8 Tough, Moon Shadow Grey, 4GB RAM, 64GB ROM, Πάμε να κάνουμε ένα γρήγορο unboxing και να πούμε δύο λόγια για αυτό το τηλέφωνο το οποίο είναι μία ακόμα έκδοση της σειράς Note 8. Νομίζω Επίσημη τιμή γύρω στα 200 ευρώ για την έκδοση που έχω. Πάμε να κάνουμε το unboxing. Πάμε να ανοίξουμε το Redmi Note 8 TAF. Αυτή εδώ πέρα είναι η συσκευασία του. Πολύ λευκό όλο, όπως μπορείτε να δείτε. Δεν γράφει τίποτα εδώ από κάτω μονάχα. Γράφει δυο λογάκια Redmi Note 8 t Moon Shadow Grey, 4GB RAM, 64GB ROM, package contains Redmi Note 8 Tough, adapter USB Type-C cable, SIM eject tool, soft case, user guide, warranty card, product name, mobile phone, καλά και κάτι άλλο γράφει από κάτω, made in China. Μουρου, 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 10-2019, καινούρια παρτίδα, καινούρια παραλαβή. Σφάζω. Να η Λούρα φεύγει. Ευγένει. Οπ, λευκό εδώ και αντί να πέσει κατευθείαν πάνω στο τηλέφωνο, πέφτει πάνω σε αυτό εδώ. Θα το δούμε σε λιγάκι εδώ. Εδώ είναι το τηλέφωνο. Μέσα σε αυτό εδώ το πλαστικό. Έχει μπροστά ζελατίνα. Κάτσε να τη βγάλω. Ωραίο, ε. Και τι γράφει εδώ πάνω, 48MP ε... AI Quad Camera, 6.3-inch Dot Drop Display, Corolla Glass 5, 4000mAh μπαταρία και supports multifunctional LFC. Mm -hmm. Αυτό είναι ε, μία βασική διαφορά του απλού, λέει, ε, με το απλό Note 8. Έχει και Snapdragon 665 επεξεργαστή, Redmi by Xiaomi. Και στο πίσω μέρος μας δέχνει εδώ πέρα τις θέσεις, πώς μπαίνει μέσα α, στη θέση εδώ πέρα που μπαίνουν οι κάρτες μνήμης και αυτά ε, όπου έχει microSD, nano -sim, nano SIM, άρα παίρνει και τα τρία. Δεν έχει κάποιο άλλο αυτοκόλλητο πίσω, αλλά αυτά θα τα βγάλω γιατί μου χαλάνε λίγο την αισθητική. Τα αισθητήρα δακτυλικού αποτυπώματος στο πίσω μέρος. Έφυγε και αυτό από εδώ. Ωραίο χρωματάκι έχει. Γυαλίζει. Εδώ είναι αισθητήρα δακτυλικού αποτυπώματος. Εδώ είναι τέσσερις κάμερες οι οποίες εξέχουν αρκετά. Νομίζω φαίνεται ότι εξέχουν αρκετά εδώ πέρα. Ας το ανοίξω, να ξεκινήσει να παίρνει μπρο. να δούμε αν έχει μπαταρία και να δούμε τι άλλο έχει εδώ μέσα. Εδώ από κάτω φορτιστής, μεγάλος αρκετά, ο οποίος λέει ότι είναι... 5V 3A, 9V 2A, 12V 1,5A, άρα στα 18W είναι. Εντάξει, συμπαθητικός ταχυφορτιστής, 18W, άμα δουλεύει κιόλας. Δεν το βγάζω από εδώ χοντρό καλωδιάκι USB Type-C εδώ φαίνεται το Type-C εδώ πέρα. Okay, Οκ άστα αυτό εδώ πέρα για αργότερα. Ε, αυτό ξεκινάει το Μίου 10 και εδώ μπορείς να το σκίσω, εδώ είναι για να ανοίξει να βάλεις κάρτες μνήμης και τέτοια και έχει και μια θικούλα μέσα στη συσκευασία κλασική Μαλακή η οποία το κάνει λίγο πιο χοντρό, ακόμα πιο χοντρό από ό,τι είναι, αλλά σου δίνει μια αρφά προστασία εντάξει είναι λίγο χοντρό, τουλάχιστον όμως α, ακόμα και τώρα εξακολουθούν να εξέχουν οι κάμερες στο πίσω μέρος, δεν τις ε, κρύβει τελείως, αλλά έχει ένα προστατευτικό εδώ για το γύρω γύρω από τις κάμερες και το σημείο για το τακτυλικό αποτύπωμα. Για να πάμε να το ξεκινήσουμε αυτό. Κάναμε το αρχικό setup τη συσκευή και είμαστε έτοιμοι εδώ πέρα με το uh, Xiaomi, μάλλον το Redmi Note 8 Tough. Ουσιαστικά είναι μια αναβαθμισμένη έκδοση του απλού του 8, το οποίο όμω δεν έχει έρθει στην Ευρώπη και σε σχέση με το 8 έχει το NFC, αλλά το 8 δεν το έχουμε δει στην Ευρώπη. Σε σχέση με το 8 uh, Pro, το οποίο είδαμε και πρόσφατα και το οποίο είναι πραγματικά μια από τις πιο επιτυχημένες mainstream συσκευές στην αγορά συνολικότερα έχει αρκετές διαφορές έχει επεξεναστεί Snapdragon 665 έτρεξα ένα του benchmark το οποίο μας έδωσε το αποτέλεσμα γύρω στι 170.000 169.851 είναι το σκορ του Antutu benchmark εδώ πέρα μας δείχνει και τα χαρακτηριστικά της ε, συσκευης είναι 8 TAF, ε, Qualcomm Snapdragon Dragon 665 8 Pyrenos, με αντρένο 610 υποσύστημα γραφικών, τρέχει Android 9, την εκδοση MIUI MeWe10, δεν έχει παραδείγματι αναβάθμιση, δεν υπάρχει κάποια αναβάθμιση. Η οθόνη είναι 6,3 inches ε, με Full HD Plus, 1080x2340 IPS είναι το πάνελ, το βλέπετε, είναι αρκετά φωτεινό, εδώ έχω τη φωτεινότητα στο μέγιστο, το μειώσω λιγάκι εδώ είναι στο ελάχιστο. Εδώ είναι μαυρίζει τελείω ουσιαστικά στο ελάχιστο. Τώρα το βλέπω που είναι η φωτεινότητα. Έχει τέσσερι κάμερε στο πίσω μέρο. Μία 44. Ουσιαστικά το setup είναι πάνω κάτω α, αντίστοιχο με το setup που έχει το 8 Pro. Έχει μία κεντρική κάμερα στα 48 MP. Μία widescreen κάμερα η οποία είναι 8 MP και λογικά είναι η ίδια με το 8 Pro και δύο ακόμα κάμερες, μία που είναι για depth sensor και μία που είναι για macro από 2 MP κάθε μία ακριβώς όπως έχει το 8 Pro ουσιαστικά η βασική διαφορά στις κάμερες σε σχέση με το 8 Pro είναι η κεντρική η οποία είναι 48 MP AI βέβαια αλλά μικρότερο αισθητήρα σε διαστάσεις σε σχέση με τα 64 MP που έχει ο αισθητήρα του 8 Pro ο οποίος είναι και από τους καλύτερους που έχουμε δει σε mid-range τηλέφωνο ε, πάντω παρόλα αυτά, ε, λιγάκι που το δοκίμασα, ε, φαίνεται να βγάζει καλές φωτογραφίες. Μπροστά έχουμε 13MP εδώ πάνω, αντί τα 20MP που έχει το 8 Pro. Είναι αρκετές διαφορές και στον επεξεργαστή και στην οθόνη. Φαντάσου ότι το τηλέφωνο είναι 200 γραμμάρια, με μικρότερη οθόνη. Είναι αρκετά χοντρό, δηλαδή είναι, είναι δύσκολο στο χέρι, ρε παιδί μου. Είναι αρκετά χοντρό. Ε, παρόλο που έχω βγάλει και την θήκη και με τη θήκη γίνεται ακόμα πιο χοντρό, είναι αρκετά χοντρό, όμως η ποιότητα είναι καλή, με αυτή εδώ πέρα την επιφάνεια, η οποία βέβαια, ήδη έχει μαζέψει δαχτυλιές εδώ πέρα στο πίσω μέρος, φαίνονται οι δαχτυλιές. έχει, μας γράφει εδώ πέρα λοιπόν ότι η συγκεκριμένη είγκοση έχει 64 GB από χώρου με τον διαθέσιμο να είναι 44 53 λέει αρχικά, αλλά 44 μετά τι εγκαταστημένε εφαρμογέ και 4 GB μνήμη. Ο Όπω είπαμε, ο 4 Qualcomm Creo 260 Gold και 4 Qualcomm Creo 260 Silver. Όπω του λέει, 64 60 με μέχρι 2 GHz η συχνότητα που μπορεί να λειτουργήσει. Η οθόνη είναι 60 Hz, 410 ppi το λέει εδώ. Γράφει εδώ πέρα για την κάμερα κάποια χαρακτηριστικά. Όχι, τραβάει μέχρι 4K βίντεο στα 30 fps θα τα δούμε αυτά όμω σε λιγάκι. Στην προστινή κάμερα γράφει 2 uh, Full HD βίντεο, το aperture είναι f2 ενώ το aperture στην κεντρική την κάμερα εδώ πέρα το f είναι 1,8. Είναι αρκετά φωτεινό είναι η αλήθεια. Υπάρχει βίντεο stabilization προφανώς και στις δύο και στην προστινή και στην πίσω και η μπαταρία είναι 4.000 mAh με ταχυφορτιστή 18W ο οποίος δουλεύει αρκετά γρήγορα, το φορτίζει αρκετά γρήγορα. Uh, τι άλλα έχει μέσα, έχει NFC, έχει ενσωματωμένο ραδιόφωνο το οποίο όμως απαιτεί ακουστικά για να λειτουργήσει. Εδώ έχει και ήρντα θύρα εδώ πάνω το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσει μέσα από την εφαρμογή Mi Remote, κλασικά πράγματα και όπως τρέχαμε, είδατε τρέχει το MIUI 10 την έκδοση του Android, της, Android 9 της Xiaomi. Είναι αρκετά γρήγορα, απλά... Μπορούσε να είναι και πιο γρήγορα, είδα κάποιε κολληματάκια. Αυτό που με ενοχλεί περισσότερο είναι το μέγεθο και το γεγονό ότι παρόλο που η οθόνη είναι ε, σχετικά μικρή, 6,3 ίντσε, υπάρχει αρκετό μέγεθο εδώ στο κάτω μέρο, το bezel δηλαδή στο κάτω μέρο είναι σχετικά μεγάλο, το τσιμ που λέμε, το σαγόνι. Εδώ είναι αρκετά μεγάλο και έχει το λογότυπο τη Xiaomi. Ενώ η μπροστινή κάμερα βρίσκεται σχετικά ψηλά, παρόλα αυτά υπάρχει ένα περιθώριο στο πάνω μέρο με το ακουστικό να βρίσκεται εδώ ακριβώ πάνω από την κάμερα για να κάνει τη δουλειά του. Όσον αφορά στην ίδια την κάμερα, έχω φέρει εδώ τον αγαπημένο μου χαρακτήρα που τον χρησιμοποιούμε πάντα. Το μενού είναι ίδιο με αυτό που είδαμε στο 8 Pro δυνατότητα για slow motion video α, όπου εδώ αλλάζει σε 120 fps 240 fps με δυνατότητα να πας 1080p στα 120 fps και 720p στα 240 fps υποχρεωτικά κάτσε να το βάλουμε εδώ Εδώ το slow motion video, αυτό είναι 720p 240 FPS. Καλά φαίνεται. Καλά το κάνει. Εντάξει, έχει χάσει λίγο το focus εδώ πέρα, δεν είναι και πολύ καλή ποιότητα. Το 1080p 120 FPS σίγουρα είναι καλύτερο, αλλά είναι και μικρότερο το slow motion. Ε, short video, ε, όπου έχει και καλά και δύο επι zoom, αλλά το κινητό δεν έχει ε, zoom φακό. Χρησιμοποιούσε αστικά τα 48 mp για να κάνει crop και να. Ε, κάνει το 2 x zoom τόσο στη φωτογραφία που γράφει όσο και στο βίντεο, αλλά φαίνεται να μην χάνει, δηλαδή είναι ψηφιακό το zoom, αλλά φαίνεται να μην χάνει σε ποιότητα. Για να το δούμε και αυτό εδώ πέρα ξανά. Zoom τόσο στη φωτογραφία Α, που γράφει. Α, περίμενε, γιατί ακούω δεν είναι αυτό, μην το κάνω αυτό εδώ πέρα. Ναι, φαίνεται καλό το βίντεο, δεν φαίνεται να είναι ψηφιακό το zoom τελείω. Ε, προφανώς κάνει ένα crop του αισθητήρα και φαίνεται να το παίρνει σαν ε, zoom. Αντίστοιχα και στη φωτογραφία έχει την ίδια δυνατότητα. Έχει την δυνατότητα την επιλογή να, να ενεργοποιεί το AI εδώ πάνω, το οποίο να γνωρίζει σκηνέ. HDR μπορεί να ενεργοποιήσει. Καλύτερα να το βάλει στο auto για να φτιάξει καλύτερα τι φωτογραφίε. Και τώρα δούλεψε μπέρστε εδώ. Ε, ουσιαστικά από εδώ από την κάμερα. Υπάρχει και να δάγκανε εγώ στο Google Lens κατευθείαν από εδώ πέρα. Κάμερα frame, πώ θα είναι το frame τέλο πάντων. Θα βάλει watermark και τέτοια. Όλε αυτέ οι ε, λειτουργίε. Τώρα, τι κάνει εδώ πέρα στη φωτογραφία. Έχει το 1P, έχει το 2P που είπα, το οποίο είναι digital. Και μπορεί να χρησιμοποιήσει και τον white το φακό για να βγάλει την φωτογραφία σου. Ο οποίο ανοίγει το πλάνο αρκετά περισσότερο αλλά από ό,τι βλέπω το focus εδώ πέρα δεν είναι και πολύ καλό εδώ στο zoom φαίνεται καλύτερα έχεις την επιλογή να τραβήξεις φωτογραφίες κατευθείαν με τα 48 MP και δεν βλέπω να... αργεί λιγάκι εδώ να σώσει τη φωτογραφία φαίνεται πόση ώρα κάνει τώρα την έσωσε και δεν έχει και μπέρστε εδώ 48 MP, το γράφει εδώ πέρα, έχουνε, για να δούμε εδώ πέρα, είναι, ε, έχει τραβηχτεί ISO 100, 1 προς 50 ταχύτητα, F1.8 που είναι κεντρική η κάμερα και είναι στα το μέγεθος 7.22 MB, 8.000 Επί 6.000 πίξελ είναι στι 48 MP. Ουσιαστικά χρησιμοποιεί όλο τον αισθητήρα για να τραβήξει φωτογραφία ενώ στι κανονικέ φωτογραφίε, όταν είσαι εδώ, ουσιαστικά κάνει 4x1 πίξελ binding ε, για να φτιάξει φωτογραφίε των 12 MP. Άμα θε να βγάλει μακροφωτογραφία, δεν το ενεργοποιεί αυτόματα. άμα πάει εδώ κοντά, α πούμε για παράδειγμα, πρέπει να πατήσει εσύ το κουμπάκι εδώ πέρα τη μακροφωτογραφία για να πάει να κάνει εδώ κοντά και να βάλει τον άλλο αισθητήρα τον μάκρο, ο οποίος είναι 2MP βέβαια, ε, με ό,τι μπορεί να α, σημαίνει αυτό για τις λήψεις σου. Αλλά σίγουρα το αποτέλεσμα ε, δεν είναι τόσο καλό. 2MP θα βρεις και θόρυβο στη φωτογραφία. Ναι θα πας πολύ κοντά αλλά θα βρεις και θόρυβο στην ε, φωτογραφία άμα την έχεις με, με, με το μάκρο. Στο portrait mode ε, μπορεί να χρησιμοποιήσεις το portrait mode για να φτιάξει μποκέ και τέτοια. Εδώ δεν δουλεύει στο α, εδώ πέρα το είδε και μπορώ να φτιάξω depth effect, αλλά το φωθολώνει το background, ακόμα και εδώ. Φαίνεται εδώ λιγάκι. Αλλά καλύτερα φαίνεται, άμα βάλω τη δικιά μου φάτσα, για να το κάνω εδώ, έχει θολώσει λίγο το background, μπορώ να το κάνω από F1, που εδώ θολώνει τελείως, μέχρι F14, από δε ξεθολώνει. Εδώ Χρησιμοποιείται στην προστινή την κάμερα γίνεται software τελείως, αλλά με αυτήν εδώ πέρα την κάμερα, που βάλει στην κεντρική την κάμερα, χρησιμοποιεί την τελευταία που είναι ο αισθητήρα βάθο για να πετύχει καλύτερα το κομμάτι του portrait mode. Για να καταλάβει καλύτερα, για να κάνει καλύτερα το διαχωρισμό του αντικειμένου από το background του. Υπάρχει και night mode, υπάρχει και το pro mode. Το night mode τώρα θα πρέπει να κλείσω όλα τα φώτα εδώ για να δουλέψει. Κάτσε να δω. Τώρα έχουμε Night Mode. Φαίνεται εδώ πέρα καθυστερή. Για να δούμε τι θα κάνει. Βέβαια κουνιέται το κεφάλι αυτό. Μην σταμάτα. Για να βγάλω καλύτερη λήψη. Ας ανάψει τα φώτα. Μια χαρά είναι το Night Mode. Παίρνει, ε, να δούμε τι λέει εδώ, 1 προς το 17 δεν ήταν καν πολύ σκοτάδι για να το χρησιμοποιήσει. Υπάρχει πανόραμα και υπάρχει και το Pro Mode. Στο Pro Mode έχουμε εδώ πέρα διάφορες επιλογές. Να φτιάξει το Focus, την ταχύτητα του κλίστρου, του ISO και να διαλέξεις ποιος είναι ο αισθητήρα. Με κάθε μία από αυτές τις επιλογές να έχει, ε, σου δίνει διαφορετικές ρυθμίσεις. Το ISO, ας πούμε, στο Ultra Wide Lens, το μέγιστο είναι 1600, ενώ στο Wide Lens είναι 3200. Ε, αντίστοιχα και στο Macro το μέγιστο το ISO είναι 800. Κάθε φακό έχει διαφορετικέ επιλογέ, σου δίνει όμω την δυνατότητα να έχει το Pro. Πηγαίνοντα στο κομμάτι του βίντεο που έχει ξεχωριστή επιλογή εδώ πέρα για βίντεο, μπορεί να τραβά ε, βίντεο με τον wide φακό 1080p 30 fps και με τον κανονικό το φακό είτε σε 1 επί είτε σε 2 επί που είναι digital zoom αλλά ε, κάνει την ε, δουλειά ε, την ίδια γιατί παίρνει ένα crop του αισθητήρα σε 1080p 60 fps ή 4K 30 fps έχοντας και ενεργό uh, image stabilization. Αντίστοιχα μπορείς να έχεις ενεργό image stabilization και στην uh, selfie κάμερα. Εδώ όπου uh, μπορείς mm. να τραβήξεις 1080p 30 fps το το βίντεο του στο τηλέφωνο. Mm. και αυτό mm. είναι το μικρόφωνο. Όχι, έχει λίγο κούνημα. Αλλά φαίνεται να είναι οπτικό σταθεροποιητή γιατί δεν κάνει crop. Το δοκίμασταν δηλαδή στο είδα πριν. Λοιπόν, αυτά σε γενικέ γραμμέ για την κάμερα του τηλεφώνου. Ε, αναλυτικά review μπορείτε να διαβάσετε και στο internet.gr. Το λειτουργικό τρέχει σχετικά γρήγορα. Καλά είναι. Βλέπω εδώ πέρα βέβαια στι μετακινήσει του τηλεφώνου κάποιε μικρέ. Όχι lag, αλλά δεν γίνεται τόσο ομαλά όσο θα ήθελα. Εδώ στην κεντρική οθόνη υπάρχει δυνατότητα για διάφορα shortcuts τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει άμεσα. Uh, να τρέξει, α πούμε, για παράδειγμα το Scientific Calculator, έτσι. Να το τρέξει από εδώ. ή να βάλει το alarm. ή να σκανάρει, α πούμε, μια φωτογραφία και να τα ανεβάσει στο cloud. Uh, να βάλει WhatsApp. εντάξει, δεν το έχω. Uh, WhatsApp Cleaner. Δεν έχω εγώ το Stop. Uh, δεν έχω το WhatsApp εγκατεστημένο εδώ μέσα. Να τρέξει κατευθείαν το Google Assistant. Άμα δεν θέλει να το τρέξει από εδώ κάτω, ούτω ή άλλω μπορεί να το τρέξει από εδώ κάτω. Απλά δεν υποστηρίζω ακόμα. Εννοείται. Το μενού είναι χωρί app drawer, drawer, όλε οι εφαρμογέ διαθέσατε ε, στην κεντρική ε, οθόνη. Με προεγκατεστημένα κάποια παιχνίδια, αυτά τα δύο. Pop Shooter Blast, τα οποία. Για να δω, μπορεί να τα βγαταστήσει. Μπορεί να τα βγαταστήσει. Ε, και εφαρμογέ WPS Office, Facebook και Netflix. Uh, μέσα στο τηλέφωνο. Ε, αυτά σε γενικές γραμμές, ένα τηλέφωνο που είναι γύρω στα 200 ευρώ με τέσσερις κάμερες, μαζέψε δαχτυλάκια εδώ πέρα, αρκετά, αισθητήρα δακτυλικό αποτυπώματο, θύρα υπερήθρων, ραδιόφωνο, έξοδο ακουστικών, αν και δεν έχει ακουστικά στη συσκευασία, USB Type-C με γρήγορη φόρτιση, μεγάλη μπαταρία, και δύο κάρτες SD και με μνήμη, με SIM και κάρτα μνήμης ταυτόχρονα μέσα και μεγάλη φωτεινότητα το μοναδικό μου παράπονο που έχω είναι ότι η συσκευή είναι αρκετά μεγάλη και κυρίως αρκετά χοντρή και βαριά στα 200 γραμμάρια Α, ναι είναι καλή η ποιότητα αλλά και παρόλο που είναι μεγάλη η συσκευή και χοντρή εξακολουθούν να εξέχουν αρκετά οι κάμερες που βρίσκονται εδώ πέρα στο πίσω μέρος να εξέχουν αρκετά και ακόμα και όταν βάλεις την ειδική θήκη που έχει και εδώ ένα ανάγλυφο είναι περιψωμένη για να προστατεύει καλύτερα τις κάμερες πάλι φαίνεται να εξέχουν οι κάμερες στο πίσω μέρος και με τη θήκη γίνεται ακόμα πιο χοντρό το Redmi Note 8T γύρω στα 200 ευρώ μια καλή επιλογή συνολικά όμως αν και εγώ προσωπικά θα έδινα κάτι παραπάνω και θα πήγαινα στο 8 Pro μόνο και μόνο για την καλύτερη κάμερα. Χωρί αυτή η κάμερα εδώ βέβαια να απογοητεύει μια χαρά. Τα πηγαίνει.